Η παινία και η πείνα τέχνας καταργάζονται. Περίεργους και εφάνταστους τρόπους εφευρίσκουν πεινασμένοι, όπως όλα δείχνουν, διαρρήκτες και κλέφτες, οι οποίοι λόγω της ανάγκης τους για τροφή ή ακόμη και για να προμηθευτούν πράγματα που τους λείπουν, τρυπώνουν σε σπίτια, σε στάνες, αυλές, κηλικία, ακόμα και δημόσιες υπηρεσίες από όπου παίρνουν τα απαραίτητα. Στην Πάτρα, σε δύο περιπτώσεις είχαμε διαρρήξεις για να αρπάξουν μπύρες. Μία σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Ακροτηρίου και άλλη μία πρόσφατα στην περιοχή της Αγγλικάδας. Η γυναίκα θύμα της ληστείας της περιβόητης σπήρας των Αλβανών Ελλήνων που πρόσφατα μέλη της συνελήφθησαν και κάποιοι εξ αυτών προφυλακίστηκαν, κατήγγειλε πως όχι μόνο της έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό για να της κλέψουν χρυσαφικά και 750 ευρώ, αλλά της έκλεψαν τον κόκορα που είχε στο ψυγείο και ένα κεφάλι τυρί. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αρτέμιδος κάτω από το Δασίλειο. Βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό, με δέσανε με το σεντόνι όλα τα χρυσαφικά και 750 ευρώ. Τα κόκορα και τυρί πήρανε και κασέρι. Από αγκούρια μέχρι χύτρες βούτυξαν άγνωστοι που εισέβαλαν προπαναμονή της εθνικής μας επετείου σε ταβέρνα χωριού έξω από την Κάτω Αχαΐα. Οι δράστες παραβίασαν την πίσω πόρτα του καταστήματος και αμέσως έκαναν επιδρομή στην κουζίνα. Μια περίεργη και ασυνήθιστη κλοπή έλαβε χώρα προμηνώς σε εξοχική κατοικία στην Αιγιάλια, αφού ο δράστης ή οι δράστες δεν πήραν αντικείμενα αξίας, αλλά προτίμησαν να αφαιρέσουν ένα βάζο με ελιές, ποσότητα κρασιού και κάποια άλλα τρόφιμα. Στον νομό Ηλίας, αλλά και σε κάποιες ορεινές περιοχές της Αχαΐας, οι κλοπές ζώων είναι καθημερινό φαινόμενο. Κότες και αρνιά σφάζονται επί τόπου σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλοι πάλι μπαίνουν σε αποθήκες και κλέβουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Από ρύζι μέχρι και σιτάρι. Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμι, Κορίνθου 83 και Κιλκής.